Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πριν περίπου 2,5 χρόνια είχαμε κάνει από εδώ, από την Εγνατία Τηλεόραση, από αυτή την εκπομπή, μια εκπομπή με το θέμα χημική ψεκασμή. Χημική ψεκασμή, τα chemtrails που λένε στην Αγγλική. Είχαμε δεσμεύσει δημόσια εδώ 2 καθηγητές πανεπιστημίου να κάνουν πείραμα βλέποντας όταν θα δουν ένα αεροπλάνο να περνάει και η γραμμή που αφήνει πίσω να μένει. Γιατί θα τα πούμε αυτά σε λίγο τι είναι βέβαια. Όταν θα δουν ένα αεροπλάνο να μένει η γραμμή από την που αφήνει πίσω τα καυσαέρια του, αυτό σημαίνει ότι είναι ψεκασμός. Να πάρουν τη στιγμή εκείνη λίγο χόρτο από ένα σημείο και μετά από κάνα 2 ώρες περίπου να ξαναπέρνουν από το ίδιο σημείο χόρτο και να κάνουν ανάλυση. Το είχαμε κάνει εδώ, το είχαμε δεσμευτεί δημόσια εδώ για να γίνει, είχαμε πει. Λοιπόν, την ίδια βραδιά μπήκαν αρχικοί στο Πανεπιστήμιο και διέλυσαν το ερευνητικό κέντρο. Την ίδια βραδιά. Βέβαια δεν ξανασυστάθηκε το ερευνητικό κέντρο εδώ στο Πανεπιστήμιο στο επίπεδο που βρισκόταν, να το πω έτσι. Αλλά ελπίζουμε πάντα ότι κάποια στιγμή θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, το θέμα μας λοιπόν είναι αυτό και σήμερα. Μετά από 2,5 χρόνια θα το ξανακάνουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη. Γιατί δηλητηριάζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Θα τα δείτε όλα αυτά. Τι είναι τα chemtrails, τι είναι οι πραγματικές, αυτό που μας λένε, ας πούμε, ότι οι ουρές που βλέπετε είναι καυσαέρια από τα αεροπλάνα, οι οποίες ψύχονται, τα καυσαέρια ψύχονται, λόγω του ότι εκεί ψηλά έχει πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Θα τα δούμε αυτά, πώς τα ξεχωρίζουμε, τι ακριβώς είναι αυτές οι χημικές ουρές, τι θέλουν να πετύχουν. Θα τα δούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Κοντά μου είναι ένας καλός μου φίλος, ο Θωμάς Κάστιας, αρθρογράφος, ερευνητής από τους καλύτερους. Καλώς ήρθες, Θωμά. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σου, κύριε Παπαζήση. Θωμά, λέω να δούμε ένα βίντεο για να πάρει ο κόσμος μια άποψη, να έχει μια άποψη, μια γνώμη δηλαδή να πάρει και να το σχολιάσουμε μαζί. Ναι. Κύριε Σκηνοθέτα, παρακαλώ να δούμε το πρώτο βίντεο της εκπομπής, να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Overhead could deflect 1% of the sun's energy, enough to neutralize global warming. The annual cost of this aerial spray program? Only $1 billion. No one at Dr. Teller's office knows if this proposed program is being carried out today. But the technology exists. In 1974, the U.S. Navy patented a contrail generation apparatus to spray sunlight-scattering powders from jets. And in 1991, a patent for stratospheric Welsbach seating for reduction of global warming was filed by the Hughes Aircraft Company. Besides reflecting incoming sunlight, Welsbach materials convert heat trapped by greenhouse gases near the surface of the Earth into far infrared wavelengths that radiate out into space. The Hughes patent suggests that these very tiny metal flakes could be, quote, added to the fuel of jet airliners so that the particles would be emitted from the jet engine exhaust while the airliner was at its cruising altitude. A former engineer for Alcoa Aluminum says that aluminum particles as fine as talcum powder will not harm jet engines. He added that the aluminum exhaust called for in the Sky Shield patent would appear as a pure white plume in the sky. Linked with Alzheimer's and osteoporosis, aluminum is a nervous system toxin that can cause many of the symptoms observed after chemtrail exposure. Evidence of aluminum in chemtrails was found in the summer of 1999 after 550 citizens of Espanola, Ontario, brought a petition before the Canadian Parliament to stop spraying by U.S. tanker planes that appeared to be making many residents sick. At a public meeting on chemtrails, the Ontario Ministry of Environment refused to release their air quality readings, but independent laboratory tests of rainwater samples taken after heavy aerial spraying found levels of aluminum particulates 7 times above permissible safe levels. Other instruments later measured a dramatic drop in solar radiation below these artificial overcasts. But clouds also act as a planetary thermostat, averaging day and nighttime temperatures to make this planet habitable.
NASA scientists say that even a small change in this delicate cloud balance can, quote, eliminate global warming or greatly enhance it. Ken Caldera, a physicist with Teller's Climate Modeling Group at the Lawrence Livermore Labs, warned a conference of geophysicists that spraying chemicals to form a solar sunscreen could destroy the ozone layer and trigger other devastating consequences. Whatever chemtrails are meant to accomplish, the weather is getting worse. 1999 was the hottest ever recorded in the United States. Winds that hit Europe on the eve of the millennium knocked down 400 million trees, shut down two nuclear power plants, killed hundreds of people, and stranded millions more without lights or power from the Netherlands to Naples. For the first time, waterspouts were seen off Vancouver, Canada, and explosive jet stream winds touched down across the United States. Falling temperatures, strong winds, and rain often follow chemtrails, along with acute ailments among people and animals on the ground. Since heavy chemtrail spraying began almost 2 years ago, just about everyone, it seems, is sick or has been ill or knows someone who is sicker than they have ever been before. During the 1999-2000 flu season, the Centers for Disease Control tracked a 31-week epidemic of fatalities from pneumonia and influenza-like illness. But when actual lab tests were carried out on patients jamming doctors' offices and emergency rooms across the U.S., 70% or more did not have the flu. The CDC says an unknown pathogen could be responsible for high death rates, particularly among the elderly, as well as drastic ailments whose origins doctors cannot diagnose. Thousands of eyewitnesses report sudden symptoms of joint pain, nosebleeds, severe headaches, twitching eyelids, upper respiratory distress, earaches, asthma attacks, gastrointestinal bloating and pain, inability to concentrate, extreme dizziness, fatigue, and memory loss, contracted immediately after heavy chemtrail spraying. Can this be coincidence? Government-sponsored 1-800 flu reporting numbers suggest that the spread of these illnesses is being tracked, just as similar outbreaks have been monitored during 50 years of covert open-air biowarfare experiments on U.S., U.K., and Canadian cities. Though few people are aware of this fact, it has been legal to conduct chemical biological warfare tests on the American public for decades. Amended in 1997, Title 50 stipulates that Congress must be notified and informed consent obtained from each test subject in advance of these experiments. Chemtrails are not confined to North America. Eyewitnesses in at least 14 countries are reporting spray activity. During 3 weeks in the winter of 1998-99, the BBC reported refrigerator trucks being used as makeshift morgues to help handle 8,100 corpses, mostly elderly, who died suddenly from influenza-like illness. But the media failed to report the giant white X's over Birmingham and London, as more than 91,000 sick Britishers swamped hospitals and ambulance services. This year, the freezer trucks were back in use, in a grim repetition, said the London Telegraph, of scenes outside hospitals last winter. Once you accept that chemtrails are not contrails, the realization sinks in that the Earth and its inhabitants are being subjected to unprecedented experimentation without our knowledge or permission.
in the face of official denials that anything suspicious is going on, the internet and radio airwaves are rife with anxious speculation. Some say the chemtrails are intended to kill us all. Other observers insist that the disorientation and lethargy resulting from chemtrail exposure is intended to make citizens compliant to the New World Order and enslave us all. Μάλιστα. Είδατε, κυρίες και κύριοι, ότι το θέμα είναι απίστευτα σοβαρό. Απίστευτα σοβαρό. Είμαστε πειραματόζωα ενός πειράματος δίχως προηγούμενο, κυριολεκτικά δίχως προηγούμενο. Αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας, με αυτές τους χημικούς τους ψεκασμούς, τις χημικές ουρές που λένε, τα chemtrails που τα λένε, είναι ένα πείραμα παγκόσμιο. Δεν είμαστε, δηλαδή, δεν το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται παγκόσμιο αυτό το πείραμα, γίνεται παγκόσμια. Οι επιπτώσεις φυσικά τις είδατε ποιες είναι. Είδατε τι έγινε στον Καναδά, στην Αγγλία, στην Αμερική. Κύριε Κάστια, θα ξεκινήσουμε ως εξής. Ξανά θα πούμε πώς διαχωρίζουμε το chemtrails με το contrails, που είναι τα κανονικά καυσαέρια η ουρά που αφήνουν. Ναι, καταρχάς θέλω να πω λίγο για το βίντεο που είδαμε, ότι μοιάζει με ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Έτσι παρουσιάστηκε. Δεν είναι όμως. Όμως, δυστυχώς, είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά ξεκίνησαν με την γεωμηχανική, με την επιστήμη που λέγεται γεωμηχανική, την οποία άρχισαν τώρα τελευταία να την μεταφέρουν στον ουρανό. Είναι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας της γης, για την ηλιακή ακτινοβολία που υπάρχει, την αύξηση θερμοκρασίας, για τον καθαρισμό τάχα από το διοξίδιο του άνθρακα, από την ατμόσφαιρα και την καταπολέμηση ακραίων καιρικών φαινομένων. Δήθεν. Ναι. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την τελευταία συνάντηση που έγινε στο Κιώτο. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν υπογράψει στη συνθήκη του Κιώτο, ξέρουμε γνωστά, και εφεύραν μια πιο οικονομική λύση για αυτό το θέμα, για την υπερθέρμανση του πλανήτη, την οποία μάλιστα βασιζόταν και μάλιστα σε πρόταση του κυρίου Έντουαρντ Τέλερ, ο οποίος είναι εμπνευστής της βόμβας του υδρογόνου. Καταλαβαίνετε τώρα τι άτομα έχουν μπλεχτεί μέσα σε αυτήν όλη την υπόθεση. Τεράστιο χοντροπαιχνίδι. Και έγινε όχι οτιδήποτε, ναι. Δηλαδή. Εδώ μιλάμε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ναι, έγινε εισήγηση από τον ίδιο το 1997 ότι το φαινόμενο θερμοκηπίου και οι εποχές των παγετώνων και η αλλαγή με βάση της φυσικής. Δηλαδή, να γίνεται ψεκασμός ώστε να αντανακλάται το φως του ηλίου και να μην μπορούν να εισχωρήσουν οι περιόδες ακτίνησης του ηλίου, ώστε στο αδιάστημα δηλαδή να αντανακλάται, να μην μπορούν να εισχωρήσουν. Κάτι σαν ομπρέλα δηλαδή. Ναι, σαν ομπρέλα. Όμως, αυτή είναι η ομπρέλα όμως, δεν είναι πραγματικά, δεν είναι αυτό που ισχυρίζονται. Δηλαδή ότι το κάνουν για να μας γλιτώσουν από τις περιόδες ακτίνησης του ηλίου. Διότι με πολλές αναφορές που έχουν γίνει και μάλιστα έχουν γίνει μετρήσεις στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα, αυτόβουλα από προσωπικό ενδιαφέρον χημικών, έχουν βρει ότι αυτά που μας ψεκάζουν είναι βαρέα μέταλλα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που αφήνανε πριν το 1997, γιατί αυτά όλα ξεκίνησαν από το 1997 και μετά. Βλέπαμε ένα αεροσκάφος να περνά και να αφήνει μία ουρά, η οποία όμως διαλυόταν μέσα σε λίγα λεπτά. Εδώ έχουμε το φαινόμενο ότι περνάει το αεροσκάφος. Τα καύσιμα είναι. Ναι. Τα κανονικά καύσιμα, τα οποία ψύχονται επειδή εκεί τόσο ψηλά που πετάνε. Είναι με μείον 60 βαθμούς. Α, μπράβο λοιπόν. Παγώνουν αμέσως και δημιουργούν μια μικρή ουρά. Αλλά αμέσως διαλύεται αυτή.